κύριε Σπύρο μου. Συντάξεις. Συντάξεις, νομίζω το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο απασχολεί τους πάντες. Γι' αυτό και ο κύριος Τσάπαρος είναι εδώ, ο Όμηρος Τσάπαρος, ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ είναι κοντά. Σε δύο κεφάλαια μεγάλα. Και στη διεκπαιρέωση και στην εκαθάριση σε ό,τι αφορά στις εκκρεμότητες και στις αυξήσεις που έχουν αναγγελθεί από 1η-1η του 2023 και στη μεγάλη, στο μεγάλο γρίφο, αν οι αυξήσεις θα αφορούν μόνο τις κύριες ή και τις επικουρικές. Τι θα γίνει με τις πρόωρες συντάξεις στο δημόσιο, οι οποίες εκκρεμούν μέχρι τώρα, διότι υπάρχει μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έχει μπλοκάρει το θέμα και ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο κ. Τσακλόγλου, είπε θα δοθεί πολιτική λύση και θα δούμε τι εννοεί με αυτό. Τέλος πάντων, τι γίνεται με τις επικουρικές. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία σήμερα, με εκείνο και ο κ. Τσάπαρος εδώ, βεβαίως και ο καθηγητής, ο κ. Μητρόπουλος και ο κ. Χριστόπουλος, οι τηλεθεατές να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα. Ναι, ναι. Ότι έτσι Facebook, θα... κυρίες και κύριοι, σελίδα μας, ώρα Ελλάδος στα ελληνικά. Εδώ έχουμε και τον κύριο Τσάπαλο και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους να τους βομβαρδίσουμε με τα ερωτήματά σας. Πάει καλά, λέει αυτό το θέμα, κύριε Τσάπαλε. Μέχρι τέλη Αυγούστου εκτιμάτε ότι θα έχουν τελειώσει οι εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα έχει τελειώσει το θέμα των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων. Είναι το βασικό πρόβλημα στις συντάξεις στον ΕΦΚΑ. Πρέπει να βγουν πρώτα αυτές οι συντάξεις για να μπορέσουν μετά να αποκλιμακωθούν ραγδαία και οι επικουρικές και τα ΕΦΑΠΑΞ. Πόσες είναι τώρα? Είναι περίπου 60.000 είναι ληξιπρόθεσμες. Και μέχρι τέλος Αυγούστου, δηλαδή σε ένα μήνα, θα έχουμε τελειώσει με 60.000 εκκρεμείς. Ναι, γιατί κύριες συντάξεις. Πλέον ο ΕΦΚΑ βγάζει περίπου 30 με 32.000 συντάξεις το μήνα. Μέσω όρο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επομένως, θεωρούμε ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα έχουμε πετύχει τους στόχους εκείνους που μας επιτρέπουν να μηδενίσουμε στα τέλη του καλοκαιριού. Κάποιες κάρτες, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε. Δείξουμε. Να τα δούμε, παιδιά, γιατί είναι πονεμένη η ιστορία η εκκρεμή συντάξεις. Εδώ είναι, για να το φέρουμε και μπροστά. Αυτό είναι για να το διαβάσουμε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό γράφημα. Γιατί εδώ δείχνει ακριβώς την πρόοδο που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Για τα έτη 2016, 17, 18, ουσιαστικά δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Έχουμε δώσει όλες τις συντάξεις που εκκρεμούσαν για εκείνα τα χρόνια. Του 19 υπάρχουν 1.700 συντάξεις, τις οποίες και αυτές θα τις δώσουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Το 2020 έχει καθαριστεί το 95% περίπου των συντάξεων. Το υπόλοιπο 5% θα δοθεί και αυτό μέχρι τέλος Αυγούστου. Και ουσιαστικά το πρόβλημα περιορίζεται στο 2021 και στο 2022. Εκεί 80% έχουμε δώσει το 2021 και 70% περίπου το 2022. Το 2022 είναι 70%. Μην μας παραξενεύει το νούμερο ότι είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί είναι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Κάποιες έχουν υποβληθεί και πριν από 15 ημέρες. Έχει ήδη το πρώτο ερώτημα, κύριε Τσάπαλα. Πότε, λέει, τι θα κάνετε με τα λάθη των συντάξεων? Αυτό. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Ωραία. Να το πούμε για άλλη μια φορά, λοιπόν, ότι μαζικά λάθη στην έκδοση των συντάξεων δεν υπάρχουν στον ΕΦΚΑ σε καμία περίπτωση. Γίνονται οι έλεγχοι εκείνοι που απαιτούνται προκειμένου να βγαίνουν σωστά και να παίρνουν συντάξεις οι άνθρωποι που τις δικαιούνται και όχι άνθρωποι που δεν τις δικαιούνται. Τώρα, εάν υπάρχουν παραλήψεις ή αποκλήσεις στο τελικό ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος σήμερα, με αυτό το οποίο θα λάβει ενδεχομένως μετά από 2-3 μήνες, μόλις γίνουν οι συμπληρωματικοί έλεγχοι, που προβλέπει ούτως ή άλλως η νομοθεσία. Έχουν βγει οριστικές αποφάσεις. Δεν έχουν βγει οριστικές αποφάσεις, αλλά εφόσον υπάρχουν αποκλήσεις, υπάρχει κάτω-κάτω στην απόφαση η ένδειξη με επιφύλαξη να υπολογιστεί ο τάδε ασφαλιστικός βίος ή το τάδε έτος. Έχει συγκεκριμένο υποερώτημα όσον αφορά, λες, την ημερομηνία της εξόδου από την εργασία στα λάθη υπολογισμού των συντάξεων. Μπορεί στην περίπτωση τη συγκεκριμένη να έχει γίνει κάποιο είδους λάθος, ενδεχομένως να έχει γίνει και λάθος. Εγώ δεν το απορρίπτω αυτό. Όμως μαζικά λάθη στον ΕΦΚΑ, στην έκδοση των συντάξεων, δεν υπάρχουν. Ένα υπάρχουν επιτροπές, οι οποίες καθημερινά ελέγχουν αυτά τα ζητήματα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, πόσα λάθη έχουν διαπιστωθεί στη διαδικασία που έχει ακολουθεί για τη μαζική εκαθάριση με τη fast track διαδικασία? Έχουν εκδοθεί 15.000 περίπου τέτοιες συντάξεις και έχουν βρεθεί 200 λάθη σε 200 υποθέσεις, τα οποία λύθηκαν αμέσως. Και εκεί που υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στα ποσά, έχουμε δώσει εντολή στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατά προτεραιότητα αυτές οι αποφάσεις που βγαίνουν με μεγάλες αποκλήσεις στα ποσά να εξετάζονται και εντός 2-3 μηνών να δίνονται όλο το ποσό στους συνταξιούχους. Συνήθως η απόκληση είναι σε βάρος του δικαιούχου. Συνήθως τα 200 αυτά λάθη, ναι, ήταν σε βάρος. Είναι χαμηλό το ποσό λίγο, αυτό που θα έπρεπε να πάρει. Λίγων ευρώ και μερικές εκατοντάδες ευρώ. Έτσι, και 3-4 εκατοστάρικα διαφορά είχαμε δει. Βεβαίως. Και το λύσαμε αμέσως το πρόβλημα. Αλλά θέλω να ξαναπώ. Αποκαταστάθηκε. Το αμέσως να μας το διευκρινίσετε. Τροποποιητική, βεβαίως. Δηλαδή στέλνω εγώ ότι ξέρετε κάτι εδώ, έχετε κάνει λάθος, δεν μου έχετε υπολογίσει ένα άλλο ταμείο στο οποίο ήμουν και η σύνταξή μου είναι μεγαλύτερη. Και αμέσως
ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά σας και διορθώνεται. Χωρίς καν ένσταση. Ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να κάνει ένσταση προκειμένου εμείς να διορθώσουμε την απόκληση. Το κάνουμε ούτως ή άλλως με βάση την νομοθεσία. Του δίνουμε τη σύνταξη σήμερα και μέσα σε 2-3 μήνες κάνουμε αυτό το συμπληρωματικό έλεγχο στην ουσία. Και του δίνουμε τα όποια επιπλέον χρήματα δικαιούνται. Είναι μέχρι 3 μήνες, όχι παραπάνω. Εφόσον υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις, δηλαδή, ναι. Στη μεγαλύτερη απόκληση που διαπιστώθηκε. Πόσο χρειάζεται. 10 μέρες. Πόσο? 10 μέρες. 10 μέρες. Βγήκε η απόφαση, το είδαμε κατευθείαν, ήταν 400 ευρώ η απόκληση. Μάλιστα. Και τη διορθώσαμε 400 σε 10 μέρες. Ευρώ λιγότερα ήταν. Λιγότερα. Και ναι. Του στείλαμε τροποποιητική απόφαση και ο άνθρωπος πήρε κανονικά τη σύνταξη. Σε 10 ημέρες. Σε 10 ημέρες έγινε η τροποποίηση και τέλος του, εκείνου του μήνα πήρε την κανονική του σύνταξη. Επειδή έχουν στείλει πολλά τέτοια ερωτήματα για το χρονικό περιθώριο που υπάρχει, ούτως ώστε να πάρει ο άνθρωπος που δικαιούται τη σύνταξη το κανονικό ποσό. Mm-hmm. Τόσο θα είναι δηλαδή. Τόσο δεν πρέπει να ανησυχεί ο ασφαλισμένος. Θα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα εκείνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να πάρει, σε περίπτωση που έχει απόκληση, ξαναλέω, το επιπλέον της σύνταξής του. Στη συντριπτική του όμως πλειοψηφία των συντάξεων που βγάζουμε, οι συντάξεις βγαίνουν στο ακέραιο. Δηλαδή αυτό που θα έπαιρναν, αν περιμέναν 1,5 χρόνο όπως γινόταν μέχρι πρότινος, αυτό παίρνουν και τώρα που βγάζουμε με fast track. Επειδή έχουμε τις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast track που βγαίνουν πολύ γρήγορα και με βάση αυτά που έχετε νομοθετήσει και ορίσει στις οδηγίες και το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ, αντίστοιχα προς υπηρεσίες, προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ό,τι δηλώσεις. Και ό,τι στοιχεία υπάρχουν, αλλά και ό,τι δηλώσεις πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Ναι. Άρα, γιατί να γίνεται το λάθος? Γιατί συνεχίζουν γιατί κάποιοι υπάλληλοι και δεν δέχονται τα στοιχεία που έχει μέσα ο φάκελος? Είπατε κάτι, ό,τι δηλώσεις. Έτσι, ένας ασφαλισμένος μπορεί να μην δηλώσει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία τον αφορούν, τον ασφαλιστικό του βίο. Μπορεί να έχει κάνει και ο ίδιος κάποιο λάθος στον τρόπο με τον οποίο δηλώνει τον ασφαλιστικό του βίο. Πάντως, αν στις 15.000 έχουμε 200 λάθη και αποκαθίσταται μέσα σε δεκαήμερο. Δικαιώνεται η διαδικασία. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, επειδή κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό ή αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι που μας έχει ξεφύγει, αλλά αν έχουν βγει 15.000 συντάξεις, τέλος Αυγούστου θα τελειώσουμε με τις υπόθεσμες κύριες. Και σε όλη αυτή τη fast track διαδικασία, η οποία η αλήθεια είναι αντιμετωπίστηκε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και καχυποψία μαζί. Διότι όταν ακούσαμε fast track, θα το βγάζουμε παιδιά με επιφύλαξη και τα λοιπά, όλοι μας σκεφτήκαμε ότι ήταν περισσότερο επικοινωνιακό παρά ουσιαστικό. Εάν έχουν καθαριστεί 15.000 κύριες και έχουν διαπιστωθεί 200 αποκλήσεις και έχει λυθεί το πρόβλημα μέσα σε 10 ημέρες και έχει αποδοθεί όλο το ποσό, τότε νομίζω ότι η διαδικασία δικαιώνεται. Να πούμε ότι έχουμε την ταχύτερη εκαθάριση κυρίων συντάξεων όλα τα τελευταία χρόνια. Να πούμε δηλαδή ότι ακόμη και το 2021 που ήταν το έτος έκρηξης των συνταξιοδικών αιτήσεων, διότι υπευγήθησαν περίπου 65 με 70.000 όπως είχαμε εμείς με ανακοίνωση προαγγείλει και δεν είχαν πιστέψει κάποιοι ότι επειδή καταργεί το όλο το σύστημα των πρόωρων συνταξιοδήσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση, έσπευσαν κάποιοι, οι περισσότεροι, και έκαναν και θεμελίωραν, έκανε έτσι. Άρα λοιπόν στις κύριες συντάξεις η αποτίμηση είναι θετική. Και καλό στο Υπουργείο και ο κύριος εκπρόσωπος, τον καλημερίζω, λέει ότι εδώ πήγαμε καλά. Μένει τώρα αυτό το οποίο προχθές είπε και ο κύριος Τσάπαλος, ο κύριος Υπουργός, ναι, να πιάσουμε τις επικουρικές. Πόσες κύριε είναι, Παυρόπουλε, κύριε Αρέβη, πόσες είναι, για ξέρω και εκεί. Και εκεί το νούμερο, παιδιά. Η τραγωδία του συστήματος και επί προηγουμένων κυβερνήσεων και τώρα, ναι, είναι η εκαθάριση των επικουρικών. Αλλά και ο νόμος λέει ότι δεν εκαθαρίζονται επικουρικές αν δεν τελειώσουμε με τις κύριες. Μάλιστα. Και τα εφάπαξ. Άρα λοιπόν, εδώ μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτό που είπε ο κύριος εκπρόσωπος. Και αυτά τα λάθη, όπως είπε η κυρία Ρεύη, το είπε πολύ σωστά και κύριε προστάσεις, δεν κύριε Παυλόπουλε, που εντοπιζότανε. Είχε κάποιος 30 χρόνια τέβε. Είχε και 5 οίκα. Τι έκανε ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, επειδή επηγότανε ο ασφαλισμένος, έβγαλε σύνταξη επί του μεγαλύτερου κομματιού ασφάλισης. Και ερχόταν η διόρθωση που λέει ο κύριος Τσάπαλος. Άρα λοιπόν εδώ η αποτίμηση είναι θετική για να είμαστε ακριβοδίκοι όπως είπατε και εκεί σπαρούμε. Πολλά μηνύματα, κύριε καθηγητά, όμως για αυτό που λέτε για τα επικουρικά και τα εφάπαξ μας έχουν στείλει. Περιμένουμε λοιπόν από 2 χρόνια ένα μήνυμα. Οι επικουρικές κυρίας, ξέρει ο κύριος Τσάπαλος, τον είχα καλό μου φοιτητή, αριστούχο φοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, ότι οι επικουρικές κυρίας καθυστερούν και 5 και 6 χρόνια. Εκεί είναι τα πολλά παράπονα, ας τα δούνε
διότι δεν μπορεί να περιμένει τώρα. Η Αλή έχασε τον σύζυγό της. Επέρνει το 70%, ύστερα το 50%. Δεν παίρνει επικουρική εντός 5 ετών. Τι θα γίνει, πρέπει να το δούνε. Για μας πει ο κύριος Τσάπαλος, τι θα γίνει αυτόν τον επικουρικό. Και πόσες είναι, παιδιά, δεν ξέρουμε ακόμα. Ποιο είναι το νούμερο των επικουρικών. Οι ληξιπρόθεσμες επικουρικές υπολογίζονται περίπου σε 94.000 αυτή τη στιγμή. 100 περίπου, ναι. Βάζω τις ληξιπρόθεσμες, κύριε καθηγητά. Οι συνολικές είναι πάνω από 100.000. Μάλιστα, λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε. Από Σεπτέμβριο, που θα έχουμε τελειώσει με τις κύριες, κάνουμε δύο πράγματα στην ουσία. Μετατοπίζουμε περίπου 200 υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, που αυτή τη στιγμή βγάζουν κύριες συντάξεις, στο να βγάζουν επικουρικές. Άρα, ρίχνουμε όλο το βάρος στην έκδοση στις επικουρικές. Και δεύτερον, βάζουμε στις διαδικασίες fast track και τις εκκρεμείς επικουρικές. Να βγει δηλαδή η επικουρική και με την διαδικασία fast track που βγαίνουν οι κυρίες. Άρα λέτε μέχρι τόσο, τα Χριστούγεννα, εάν πάνε όλα καλά, μπορεί να έχουμε μια σημαντική απομείωση. Πολύ σημαντική. Η μείωση της τάξης του 30-40% θα την έχουμε, θεωρώ, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Βέβαια, κάθε χρόνο θα βγαίνουν συντάξεις. Θα προκύπτουν νέες αιτήσεις. Ναι, βεβαίως. Λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το επιπλέον πρόβλημα. Αυτό πόσο διάστημα θα παίρνει τώρα. Τώρα, για να καταλάβετε, έχουμε φτάσει σε 60.000 συντάξεις, έχοντας εκδώσει το τελευταίο χρόνο πάνω από 320.000 συντάξεις. Mm-hmm. Άρα, μπαίνουν καινούργιες συντάξεις, εμείς έχουμε και το στόκ των παλαιών και προσπαθούμε και τα δύο ουσιαστικά να τα λύσουμε ταυτόχρονα. Και παρόλες τις δυσκολίες και με όλα αυτά τα οποία έχει περάσει ο ΕΦΚΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν εκδοθεί 320.000 συντάξεις σε 16 μήνες περίπου και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Μπορούμε να δούμε ξανά λίγο το γράφημα, παιδιά, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο με τις χρονολογίες και την πρόοδο. Γιατί μας έχουν στείλει, κύριε Τσάπαλε, 2-3 μηνύματα από το 2020 ότι ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι. Θα είναι ή στο 5% ή θα μιλάμε για διεθνείς συντάξεις, δηλαδή με χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό, που εκεί είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, ένα ξεχωριστό ζήτημα. Και αυτό είναι ένα θέμα για τον ΕΦΚΑ, το οποίο και αυτό ελπίζουμε να επιληθεί μέχρι το τέλος του έτους σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν επίσης κάποιες αιτήσεις συνταξιοδότησης που λέγονται ανελαστικές. Ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες ανοιχτές. Ενδεχομένως ο ασφαλισμένος χρωστάει. Υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό που έχει πολύ καιρό να το προσκομίσει. Δεν έχει ολοκληρώσει τον φάκελό του. Αυτές δεν τις υπολογίζουμε στο στόκ, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ανοιχτές υποθέσεις που ποτέ ενδεχομένως να μην κλείσουν. Οι οποίες όμως πότε θα καθαρίσουν? Αν δεν πληρώσει τα χρέη του ασφαλισμένος, αν δεν τελεσιδικήσει μια δίκη, αν δεν φέρει το πιστοποιητικό που απαιτείται, δεν μπορεί να κλείσει η υπόθεση. Και η τροπολογία για τη διαγραφή των χρεών, κύριε Παυλόπουλο, να μας πει ο κύριος Τσάπαλος, γιατί αναμένεται είναι 200.000 κόσμο που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη επειδή οφείλουν. Άρα αναμένουμε αυτές τις μέρες, το προαναγγέλλεται από τις εφημερίδες. Αλλά να μας πει και ο κύριος εκπρόσωπος πότε θα έρθει η πολυαναμενόμενη τροπολογία να για πει. Τη διαγραφή σωστά, των σωστά, χρεών πέραν της δεκαετίας. Το προανήγγειλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, πριν από 15 Μάλιστα. μέρες στη Βουλή, στη συζήτηση για την κοινωνική πολιτική. Θα είναι ή αυτές τις μέρες ή με το που ανοίξει η Βουλή. Αυτό δεν το ξέρω να σας πω ακριβώς, αλλά όπως και να έχει, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο λίγων ημερών ή ενός μικρού χρονικού διαστήματος, προκειμένου και αυτό το θέμα να λυθεί. Και όντως, πολύ σωστά είπατε, κύριε καθηγητά, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι να απεγκλωβιστούν και να μπορούν και αυτοί να υποβάλουν έτοιμα συνταξιοδότηση και να λάβουν σύνταξη. Και με τις αναπηρικές συντάξεις, τι γίνεται? Σπύρο, με συγχωρείς, γιατί και γι' αυτό έχουμε live πολλά μηνύματα. Περάστε. Και είναι και μια ευαίσθητη κατηγορία. Υπάρχει στο στόκ αυτών των περίπου 60.000 ένα στόκ γύρω στις 8 με 10.000 που είναι αναπηρικές. Το πρόβλημα ήταν τριπλάσιο πέρσι. Πέρσι, εγώ πήγαινα στα ΚΕΠΑ, πήγαινα στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, μιλούσα με τους ανθρώπους. Περιμένανε 2 και 2,5 χρόνια την αναπηρική του σύνταξη. Τώρα, τέλος Αυγούστου, θα λυθεί και αυτό το στόκ των 10.000. Και επίσης, θέτουμε σε λειτουργία τα ψηφιακά ΚΕΠΑ από τον Σεπτέμβριο, όπου όλη η διαδικασία της εξέτασης, πιστοποίησης και λήψης της ιατρικής γνωμάτευσης των αναπήρων συμπολιτών μας θα γίνεται ψηφιακά. Τέλη Αυγούστου κλείνει και αυτό το θέμα. Κλείνει και αυτό το θέμα. Τι σημαίνουν τα ψηφιακά ΚΕΠΑ? Αυτό. Ενώ τώρα ότι ο ανάπηρος συμπολίτης να περάσει από επιτροπή. Μία φορά θα πηγαίνει να περνάει από επιτροπή, μία φορά, γιατί δεν μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Τώρα πήγαινε 3 φορές στα ΚΕΠΑ. Έλειπε το χέρι σου και έπρεπε να πηγαίνεις κάθε και φορά για να δεις τέτοια πράγματα. Καταργούνται οι 2 από τις 3 επισκέψεις και μειώνεται ο χρόνος έκδοσης αναπηρικής κατά 80%. Επομένως, σε ένα τρίμηνο την αναπηρική του σύνταξη ο πολίτης από Σεπτέμβριο και μετά θα μπορεί να τη λαμβάνει κανονικά. Χωρίς καθυστέρηση. Η χορήγηση του εφόρου ζωής της πιστοποιημένης αναπηρίας, κύριε εκπρόσωπε, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν μία αναστρέψει μέσα ασθένειες.
Έχει, έχει λειτουργήσει αυτό. Αυτό έχει ισχύει ήδη. Αμέσως, κύριε Χριστόπουλε, εσείς άφτα. Να στρέψουμε, το είχαμε πει και στην εκπομπή σας. Τον αγαπητό κύριο Τσάπαλο, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Είχαμε μια καλή συνεργασία με τους λογιστές πέρσι. Κάνα ένα πολύ ωραίο με την πρωτοβουλία του κύριου Τσάπαλο. Το κλειστό δωμάτιο, το ψηφιακό δωμάτιο που ανακοινώσατε από καιρό. Βρίσκομαι στο σπίτι μου, βλέπω τα στοιχεία. Δεν συμφωνώ, μιλάω με κάποιον. Αυτό απέδωσε, κύριε Τσάπαλε. Αυτή δηλαδή η ψηφιακή επικοινωνία, το πώς το είπατε, ψηφιακό δωμάτιο, καλά το λέω. Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας. Το θέσαμε σε λειτουργία πριν από 10 μέρες περίπου. Πριν 2 εβδομάδες. Επομένως, λειτουργεί ήδη. Ήδη έχουμε δεχθεί πάνω από 1.500 μηνύματα ασφαλισμένων. Έχουν χρεωθεί σε εισηγητές που έχουν τους συνταξιοδοτικούς τους φακέλους και αρχίζουν και απαντώνται αυτά τα μηνύματα. Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας στην ουσία των εν αναμονή συνταξιούχων με τον ΕΦΚΑ. Καταργείται η αλληλογραφία όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Είμαστε ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που καταργεί την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου. Και μας είπατε και ένα τεράστιο ποσό την προηγούμενη φορά που σας φιλοξενήσαμε. 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Σε διοικητικό κόστος και σε κόστη αλληλογραφίας, ο ΕΦΚΑ χρεωνόταν 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο το ποσό. Καταργείται. Μηδενίζεται. Γιατί το αντικαθιστούμε με αυτή τη νέα ψηφιακή υπηρεσία που είναι πολύ χρήσιμη και για τους λογιστές. Πολύ σωστά το θίγεται και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτή την υπηρεσία και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους λογιστές για να κάνετε και πιο εύκολα τη δική σας τη δουλειά. Πάντως, μας έχουν στείλει μηνύματα. Είχαμε τεράστια προβλήματα με την προσπέλαση των τηλεφωνημάτων και τη διαδικασία. Ήταν κόλαση. Αλλά αυτό είναι μηνύματα μαζί σας, αγαπητέ Όμηρε. Κύριε Τσάπαλε, πολλά μηνύματα για τις ενστάσεις. Λέτε ότι δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει ένσταση, αλλά εδώ μας έχουν στείλει ότι ακόμα και από το 2017 έχουν κάνει ένσταση και δεν έχουν πάρει απάντηση. Για κύριες ή για επικουρικές. Εδώ είναι. Εδώ, στο 19 λέει. Ναι. Δεν μπορεί να έχουν κάνει, γιατί δεν τέθηκε τώρα πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα, μια ένσταση για μια επικουρική σύνταξη που βγήκε, αλλά δεν συμφωνεί με το ποσό. Το 17 όμως, Μπορούν. Κανονικά έχουν πέντε χρόνια να δεν έχει εξεταστεί. Εγώ αναφερόμουν πριν ω προ τι fast track συντάξεις, ότι δεν χρειάζεται να κάνουν ενστάσεις. Γιατί υπάρχουν και άλλες συντάξεις. Υπάρχουν και. Δεν μπαίνουν όλες οι συντάξεις στη διαδικασία πια του fast track. Βγήκαν κάποιες συντάξεις τον Μάιο, επίσης ήταν μισές fast track και οι μισές ήταν με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Έχουν κάνει ένσταση από το 17 για την επικουρική και ακόμα απάντηση δεν έχουν λάβει. Αυτοί όσον αφορά την ένσταση. Όσον αφορά την ένσταση. Αυτό πρέπει, πρέπει να το δω και πρέπει να μου στείλετε και τα στοιχεία. Καλό είναι ο φίλος να μας στείλει. Στείλτε μας περισσότερα στοιχεία, παρακαλούμε. Για να το δει.